Σήμερα. Αρχαία. Πώς τα πήγες? Καλά. Ήταν δύσκολα τα θέματα? Ήταν βατά, κλιμακούμενη δυσκολία και όποιος είχε διαβάσει έγραφε. Είχες διαβάσει εσύ? Ναι. Πιστεύω τα πήγα. Τι σχολή θέλεις να περάσεις? Γυμναστική Ακαδημία. Α, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πώς ήταν τα θέματα? Πανεύκολα, βατά, πολύ πολύ. 20άρια, άνετα, όλοι γράψαμε. Αφέρτα τα 20άρια, τι να λέμε τώρα. Τι κατεύθυνση θέλετε να ακολουθήσετε? Θεωρητική, είπαμε. Το ξέρω, ενώ σε ποια σχολή? Εγώ, αγάπη μου, ηθοποιός θα γίνω. Εγώ δημοσιογράφος. Δημοσιογραφία δηλαδή θες? Ναι. Γενικά οι Πανελλήνες πώς ήταν φέτος? Δύσκολες. Πολύ. Δεν είχα διαβάσει βέβαια, αλλά ήταν δύσκολες. Εγώ που είχα διαβάσει, θα σου πω, ήταν δύσκολες. Αυτό, δύσκολες. Τα θέματα σε σχέση με άλλες χρονιές δηλαδή ήταν πιο... πιο δύσκολα. Πολύ πιο δύσκολα. Τόσο πολύ. Αρκετά. Θα δεις που θα πέσουν οι βάσεις. Αλλά δεν θα περάσω έτσι κι αλλιώς. Και στην έκθεση τα θέματα ήταν αρκετά δύσκολα. Δηλαδή, από όσο έμαθα, δεν γράψαν πολύ καλά. Και στη βιολογία. Τα κείμενα ήταν πολλά και δύσκολα. Η ιστορία ήταν βατή. Άντε μην τα θυμηθώ και νευριάσω τώρα. Ναι, η ιστορία ήταν βατή, αλλά είχε και αυτή τη παγιδούλες. Αν βάλεις κάτω από 15 θα σου πω το κεφάλι μου. Πολύ ωραία, κορίτσια. Σε ευχόμαστε καλή επιτυχία, αν και... Πάει τώρα, νωρίς το θυμήθηκες. Νωρίς. Τώρα βγαίνουν τα αποτελέσματα. Ναι. Βγαίνουν τώρα. Πότε βγαίνουν? Ένα μήνα. Σε ένα μήνα, 20 κάτι Ιουνίου. Δεν έχω ιδέα. Και με το μηχανογραφικό τι γίνεται? Και διάβαση κιόλα. Την Πέμπτη πότε, τι δίνετε? Παρασκευή. Λατινικά. Λατινικά και... Και τελευταίο. Και μετά πάμε για μπάνιο. Είστε καλεσμένοι, παιδιά. Λοιπόν, είστε σούπερ. Το ξέρουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Για τα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε. Και να είστε καλά. Γεια σας.